Καλησπέρα παιδιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για την κουλτούρα της ακύρωσης, το cancel culture όπως λέγεται. Για όποιον δεν ξέρει τι σημαίνει αυτό, θα σας εξηγήσω αμέσως. Η κουλτούρα της ακύρωσης είναι ουσιαστικά η ενέργεια του να μποϊκοτάρεις σε εισαγωγικά celebrities, δημόσια πρόσωπα, ακόμα και εταιρείες που παρουσίασαν προβληματική συμπεριφορά. Και ο σκοπός της ακύρωσης είναι το να εξαφανιστούν από τη δημόσια σφαίρα, να δεχτούν πλήγμα οικονομικό, κοινωνικό, προσωπικό, να αντιμετωπίσουν τον απολύτω πάτο τέλος πάντων. Και ουσιαστικά ο απότερος σκοπός όλου αυτού είναι η κοινωνική δικαιοσύνη ή τουλάχιστον έτσι πιστεύετε. Με αλφαγιώτα. Να ξεκαθαρίσω ότι το cancellation, όπως λέγεται στη συγκεκριμένη, όπως χρησιμοποιείται μάλλον στη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν έχει να κάνει με έγκλημα. Σε περίπτωση που κάποιος έχει διαπράξει κάποιο έγκλημα και του συμβούν τα προαναφερθέντα, δηλαδή όλο το ίντερνετ του κάνει cancel και διεκδικεί το να χάσει τη δουλειά του κλπ. Αυτό είναι σωστό, αλλά είναι άλλο εντελώς πράγμα. Η κουλτούρα της ακύρωσης έχει να κάνει περισσότερο με το να ακυρώνεται κάποιος άνθρωπος από την αστυνομία του ίντερνετ, δεν εμπλέκονται αρχές και τέτοια. Πάμε να δούμε μερικά παραδείγματα τα οποία αποδεικνύουν ουσιαστικά ότι κάθε μήνα ένα celebrity ή και περισσότεροι στην Αμερική, για αρχή, γίνεται cancelled. Ο Kevin Hart, όπως όλοι ξέρετε, ο κωμικός που θα παρουσίαζε τα Oscars το 2019, τελικά δεν τα παρουσίασε γιατί βγήκαν στη δημοσιότητα κάποια tweets που είχε κάνει πριν από 10 χρόνια και τα οποία περιλάμβαναν τη λέξη gay ως κάτι μειωτικό, ως έναν μειωτικό χαρακτηρισμό. Χαρακτηρίστηκε ομοφοβικός, cancelled. Έχασε τη δουλειά αυτή. J.K. Rowling, η συγγραφέας του Harry Potter, σχολίασε ένα άρθρο με τίτλο «Οι προφυλάξεις που πρέπει να παίρνουν τα άτομα με μηνόρια στην εποχή του κορονοϊού», λέγοντας «Στην εποχή μου κάτι τέτοιο τα αποκαλούσαμε απλά γυναίκες». Το σχόλιο, όπως και άλλα που έχει κάνει η συγκεκριμένη συγγραφέας, χαρακτηρίστηκαν τρανσφοβικά, cancelled. Ήδη βγήκαν κάποια άτομα από το πρακτορείο το οποίο την εκπροσωπεί, κάποιοι άλλοι συγγραφείς δηλαδή. Ellen DeGeneres, πολύ πρόσφατα έγινε cancelled όταν χαρακτηρίστηκε εντελώς διαφορετική μπροστά και πίσω από τις κάμερες και κατηγορήθηκε για πολύ κακή μεταχείριση των υπαλλήλων της. Lea Michele, η πρωταγωνίστρια του Glee, ήρθε αντιμέτωπη με πάρα πολλές κατηγορίες για άσχημη συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους της. Μάλιστα κατηγορήθηκε για άσχημη συμπεριφορά ακόμα και στην Νάγια Ριβέρα και όλο αυτό συνέπεσε με το θάνατο της Νάγια Ριβέρα και νομίζω αναγκάστηκε να κλείσει τα social media της επειδή δεχόταν επίθεση από πάρα πολύ κόσμο. Cancelled κι αυτή. Ακυρώθηκαν μάλιστα για κάποια συμβόλαια τα οποία είχε κάνει για δουλειά. Αλλά από όλο αυτό δεν πλήττονται μόνο άνθρωποι αλλά και εταιρείες. Η Pepsi είχε βγάλει μια διαφήμιση πριν μερικά χρόνια με την Kendall Jenner, δεν ξέρω αν τη θυμάστε, που έδειχνε την Kendall να κάνει μια φωτογράφηση, να βλέπει μια πορεία διαμαρτυρίας, να μπαίνει στην πορεία διαμαρτυρίας γιατί she's one of the people, ας πούμε, και να πηγαίνει μπροστά στους αστυνομικούς, να τους δίνει μια Pepsi και εκείνοι να την πίνουν και να πανηγυρίζουν όλοι. Και ουσιαστικά αυτό κατηγορήθηκε γιατί θεωρήθηκε ότι μειώνει την αξία του Black Lives Matter κινήματος κατά της αστυνομικής βίας. Cancel και Pepsi. Ασφαλώς μπορείτε να κατανοήσετε κι εσείς ότι για κάποιους τόσο ισχυρούς ανθρώπους ή για κάποιες εταιρείες κολοσσούς το να γίνει viral το cancel, το hashtag cancel Pepsi ας πούμε δεν καταφέρνει τελικά να την εξαφανίσει από το χάρτη. Ωστόσο εγώ πιστεύω ότι στο μέλλον θα γίνει κι αυτό. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι ότι στην κουλτούρα της ακύρωσης που παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις δεν πέφτουν μόνο εκατομμυριούχοι celebrities που μπορούν άνετα να ζήσουν ακόμα κι άμα δεν τους καλούν για συνεντεύξεις στην τηλεόραση αλλά πέφτουν και απλοί άνθρωποι οι οποίοι αποκτούν δημοσιότητα με τον ένα με τον άλλο τρόπο, μικρή δημοσιότητα, δηλαδή μπορεί κάποιος να πάει σε ένα reality και, ή να του δοθεί κάποια δουλειά στη τηλεόραση και επειδή είχε κάνει κάποιο tweet παράξενο να γίνει cancelled. Ξέρω ότι για κάποιους το να γίνει cancelled κάποιος ο οποίος είχε εκφράσει ομοφοβικές απόψεις ή όχι πολιτικά ορθές απόψεις γενικότερα δεν είναι και κάτι τρομερό. Το έκανε στον εαυτό του, του άξιζε να το πάθει. Ας το συζητήσουμε λίγο αυτό. Αξίζει πραγματικά σε κάποιον να καταστραφεί η καριέρα του
επειδή κάποτε χρησιμοποίησε μία λέξη η οποία χαρακτηρίζει κάποια ομάδα ανθρώπων και τη χρησιμοποίησε μειωτικά. Ας δούμε λίγο τη λέξη καθυστερημένος, την οποία χρησιμοποιούμε εμείς οι Έλληνες συνεχώς. Δεν δέχομαι να ακούσω από κάποιον ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτή τη λέξη για να προσβάλλει κάποιον. Είμαι σίγουρη ότι το έχετε κάνει όλοι. Αυτή η λέξη προφανώς δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιείται μειωτικά, γιατί προσβάλλει μία ομάδα ανθρώπων που είναι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες και η οποία δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν είναι κατώτεροι άνθρωποι, απλά έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα. Ωραία, και χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Το κάνουμε επειδή μισούμε αυτούς τους ανθρώπους. Δηλαδή, σκεφτείτε το λίγο. Όλοι οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν στην καθομιλουμένη τους τη λέξη καθυστερημένος μισούν τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες. Όχι βέβαια, απλά έχουμε συνηθίσει να τη χρησιμοποιούμε αυτή τη λέξη. Οπότε το να μου επιτεθεί εμένα κάποιος επειδή χρησιμοποιώ τη λέξη καθυστερημένος, ναι μεν βγάζει νόημα, αλλά δεν οδηγεί πουθενά. Δεν προσφέρει τίποτα. Άμα θέλουμε οι άνθρωποι να σταματήσουν να χρησιμοποιούν τη λέξη καθυστερημένος για να προσβάλλουν κάποιον απέναντί τους, μπορούμε να τους μορφώσουμε. Αυτό όλο μπορεί να αλλάξει από την παιδεία. Όταν ένα παιδί από μικρή ηλικία μαθαίνει στο σχολείο, από τους γονείς του, από παντού, ότι οι άνθρωποι με ειδικές ανάγκες δεν είναι κατώτεροι και ότι δεν είναι κάτι αξιοχλεβασμού, έτσι δεν θα χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για να προσβάλλει κάποιον. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη απλά δεν έχουν γνώση του προβλήματος που αναπαράγουν, του στερεοτύπου που αναπαράγουν. Σκεφτείτε λοιπόν μια μέρα να έρθει κάποιος, να έρθει το αφεντικό σας στη δουλειά σας και να σας απολύσει επειδή όταν ήσασταν στο σχολείο χρησιμοποίησατε τη λέξη καθυστερημένος. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό όλο είναι ακραίο και είναι κάτι το οποίο είναι απάνθρωπο, γιατί όλοι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη και οι περισσότεροι άνθρωποι που κάνουμε αυτά τα λάθη και χρησιμοποιούμε τέτοιες λέξεις δεν το κάνουμε από κακία, το κάνουμε από αφέλεια, το κάνουμε γιατί έτσι έχουμε μάθει. Οπότε η αλλαγή δεν είναι με το να μας φέρεις το μαχαίρι στο λαιμό για να μας πεις ότι απαγορεύεται να πεις αυτή τη λέξη, αλλά με το να αλλάξει ολόκληρη η νοοτροπία, ολόκληρη κουλτούρα από παιδιά. Εγώ το λέω συνέχεια. Σας ενοχλεί ένα πρόβλημα, ένα κοινωνικό πρόβλημα, αλλάξτε το στην βάση του, πώς το λένε, αλλάξτε το στην αφετηρία του και η αφετηρία είναι πάντα η παιδική ηλικία και πάντα λύνεται με παιδεία. Και μιας και μιλάω για όλα αυτά, θέλω να αναφέρω λίγο το περιστατικό που συνέβη πρόσφατα με την Σοφία Μουτίδου, η οποία στην εκπομπή, στο The Booth, αναφερόμενη σε μια τρανς γυναίκα, είπε όταν ήταν άντρας, είπε αυτή την ατάκα. Και αυτό προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις, ειδικά από τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και μάλιστα δέχτηκε και απειλές ότι θα χάσει τη στήριξη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας γιατί είναι ανεπίτρεπτο να χρησιμοποιεί αυτή τη φράση. Στη Σοφία Μουτίδου τώρα. Η Σοφία Μουτίδου παίζει να έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι είναι υπέρ της ισότητας των πάντων και όμως σε ένα ακραίο σκηνικό, άμα ήμασταν στην Αμερική, δεν θα ήταν απίθανο να έχει γίνει viral το cancel Σοφία Μουτίδου. Δηλαδή μπορεί κάποιος να είναι ο πιο καλός άνθρωπος και να υποστηρίζει την ισότητα και να υποστηρίζει το όλοι οι άνθρωποι να είναι χαρούμενοι και να έχουν τη ζωή που τους αξίζει και μετά να χρησιμοποιήσει κάτι λάθος, το οποίο το έκανε από αφέλεια ή επειδή δεν ήξερε και να γίνει cancel. Αυτή είναι η κουλτούρα της ακύρωσης. Αυτό δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτό είναι μια μαφιόζικη εκτέλεση οποιοδήποτε πει ή κάνει κάτι με το οποίο δεν συμφωνούμε. Υπάρχει η αρνητική κριτική. Εφόσον κάποιος βγαίνει δημόσια να πει την άποψή του, που προφανώς οποιοδήποτε μπορεί να το κάνει, είναι λογικό και απαραίτητο κιόλας να δέχεται αρνητική κριτική. Είναι από τα πιο σημαντικά πράγματα να δέχεται κριτική κάποιος, γιατί έτσι μαθαίνει να εξελίσσεται. Όμως, μέχρι εκεί. Λέει ο άλλος ό,τι γουστάρει, παίρνει τις αντιδράσεις που αυτό φέρνει. Όμως δεν γίνεται να σταματήσουμε την ελευθερία του λόγου. Θα είναι η καταστροφή μας. Γιατί θα μου πείτε ότι, μα όχι, όταν κάτι είναι προσβλητικό, ας γίνει cancelled. Το τι είναι προσβλητικό δεν είναι όσο αντικειμενικό νομίζετε. Μπορεί να συμφωνούμε όλοι ότι το να πας να βρήσεις κάποιον άνθρωπο που δεν έχει κάνει τίποτα και να του πεις τις χειρότερες βρισιές είναι κάτι το οποίο είναι απόλυτα προσβλητικό, αλλά για κάποιους προσβλητικό είναι το να φορέσω ας πούμε
μία μπλούζα με μπέργκερ, γιατί μπορεί ο άλλος να είναι vegan και να προσβάλλεται από αυτό, να θεωρεί ότι αναπαράγω τη δολοφονία των Τζον. Σας ακούγεται ακραίο, αλλά μου έχει συμβεί να δέχομαι βρισχές επειδή στο βίντεο με τα pancakes έβαλα γάλα γελατινό και όχι, ξέρω εγώ, από κάποιο καρπό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη να ορίσουμε τι είναι προσβλητικό, γιατί το τι προσβάλλει τον καθένα είναι διαφορετικό. Δεν υπάρχουν όρια στην πολιτική ορθότητα, οτιδήποτε μπορεί να προσβάλλει κάποιον. Και από τη στιγμή που προσβάλλεται κάποιος, δεν μπορούμε να του πούμε ότι δεν είναι αρκετά σημαντικό αυτό. Επομένως, ελευθερία του λόγου. Έχουμε τεράστια δύναμη σαν σύνολο, τεράστια δύναμη, και την καταστρέφουμε, την ξοδεύουμε για το να ψάχνουμε στα προφίλ διασύμων, για το αν έχουν πει πριν 20 χρόνια, πριν 10 χρόνια κάτι που σήμερα, που έχουν αλλάξει τα πράγματα γιατί ο κόσμος αλλάζει συνεχώς, θεωρείται προσβλητικό. Γι' αυτό σας παρακαλώ, σταματήστε το αυτό. Να εκφράζετε την άποψή σας, τη στήριξή σας, την εναντίωσή σας, να έχετε τη δύναμη της φωνής σας, οπωσδήποτε. Αλλά μη συμμετέχετε σε μαζικούς αγώνες ακύρωσης, γιατί πριν το καταλάβετε θα είστε εσείς ο θήτης, γιατί κανείς δεν είναι τέλειος και όλο αυτό είναι μη ρεαλιστικό. Και επειδή θεωρώ ότι στέκομαι πολύ στο cancelling για πράγματα που έχουν γίνει στο παρελθόν και για πράγματα που γίνονται από λάθος, θέλω να μιλήσω λίγο και για το cancelling που γίνεται, για μίσος που ας πούμε γίνεται αυτή τη χρονική στιγμή. Κάποιος λέει κάτι το οποίο υποδηλώνει μίσος για κάποια ομάδα ανθρώπων, π.χ. για κάποιον, και δεν έχει να κάνει με λάθος του παρελθόντος, γίνεται τώρα. Εκεί θα πω για άλλη μια φορά ότι το μίσος δεν διορθώνεται με μίσος. Αλλιώς καταλήγεις να είσαι ακριβώς αυτό το οποίο παλεύεις. Το μίσος, θα πω για χιλιοστή φορά, διορθώνεται με παιδεία. Φροντίστε να μορφωθείτε εσείς και να βοηθήσετε τους άλλους να μορφωθούν ή να βοηθήσετε στο να γίνει ο κόσμος ένα μέρος στο οποίο μπορούν να μορφωθούν οι άνθρωποι. Όχι να τους τιμωρείτε επειδή δεν είναι μορφωμένοι και πολιτισμένοι. Επενδύστε στην προσωπική σας εξέλιξη και αφήστε τους άλλους. Στο κάτω-κάτω, όταν κάποιος λέει κάτι από μίσος, το οποίο είναι προσβλητικό online, πολύ πιθανόν να το λέει γιατί θέλει τις αντιδράσεις. Άμα αυτά τα άτομα απλά τα αγνοούσαμε, δεν θα γινόταν τίποτα και θα σκεφτούσαν ότι είπανε βλακεία. Όταν κάποιοι άνθρωποι θέλουν απλά να κάνουν χαμό, οπότε ας μην τους το δίνουμε αυτό το πράγμα. Και κάτι άσχετο σχετικό, έχω πάρει κάποια από τα βιβλία που μου προτείνατε και γενικά όλα λένε πάνω κάτω, κινούνται γύρω από τον ίδιο άξονα του, ότι η εξουσία είναι κακιά, προφανώς, και όμως πως όσο αγωνιστείς και αν το παίζεις, όταν θα βρεθείς, αν θα βρεθείς στην εξουσία, γίνεσαι το ίδιο. Και αυτό το βλέπω να γίνεται. Η δύναμη της μάζας είναι τεράστια και είναι σαν να έχουμε αρχίσει να το συνειδητοποιούμε. Δηλαδή με το ίντερνετ μας έχει δοθεί περισσότερη φωνή στη μάζα και μπορούμε συνολικά να κάνουμε κάτι, να προκαλέσουμε κάτι στον κόσμο, και αντί να το χρησιμοποιήσουμε για κάτι καλό, γινόμαστε αυτό που μισούμε. Γινόμαστε ένας δικτάτορας ο οποίος αποφασίζει ποιος αξίζει να πεθάνει και ποιος όχι. Σκεφτείτε το λίγο αυτό που σας λέω, και την επόμενη φορά που θα πάτε να κάνετε share ή να συμμετάσχετε σε κάποιο είδους αγώνα για cancel, σκεφτείτε αυτό που σας λέω. Αυτά ήθελα να πω, τα άκουσα τη γλώσσα μου μόλις. Να μου πείτε την άποψή σας και θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να σας πω κιόλας ότι είχα παραγγείλει ένα δεντράκι να το βάλω εκεί πίσω, αλλά δεν έχει έρθει και μάλλον θα το ακυρώσω, γιατί έρχονται τα Χριστούγεννα, θα φύγουν τα Χριστούγεννα και ποιο το νόημα. Θα τα πούμε την επόμενη φορά.